να μας μεταφέρει τις εικόνες από την δεύτερη μέρα. Απόστολε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τζούλια. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Από την αγροτική έκθεση Αγρότικα 2024 εδώ στην Θεσσαλονίκη, τη πρωτεύουσα. Θα δούμε αργότερα λίγο και θα κάνουμε μια συζήτηση για το κομμάτι της κίνησης. Δίπλα όμως έχω τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε αρχικά? Καλά, μια χαρά. Κάνατε έτσι και μια βόλτα, είδατε λίγο, συνομιλήσατε και με τους εκθέτες. Πώς σας φαίνεται η έκθεση? Καταρχήν, πριν από λίγο, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια συνέντευξη τύπου εδώ στην Αγρότικα. Παρουσίασε μια πρόταση νόμου για τους συνεταιρισμούς, γιατί ένα απαραίτητο εργαλείο στην Ήπεθρο και για αναπτυξιακούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους είναι να έχουμε υγιείς συνεταιρισμούς. Και δυστυχώς αυτή την περίοδο υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τους συνεταιρισμούς, μια εκκρεμότητα και με τον νόμο Βορύδη, ο οποίος προέβλεπε σχεδόν την ιδιωτικοποίηση των συνεταιρισμών. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο θέμα υπεραξίας. Δηλαδή, χρειαζόμαστε και γνώση και οικονομία κλίμακας, γιατί πρέπει να κρατήσουμε τον κόσμο στην Ήπεθρο και να έχουμε και βιώσιμο αγροτικό προϊόν. Να κατεβάσουμε τις τιμές δηλαδή και στο κόστος παραγωγής, αλλά και στο ράφι. Και ταυτόχρονα συζητήσαμε και για τις προτάσεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες, οι οποίοι κινητοποιούνται σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Τα μπλόκα δηλαδή είναι ενεργά. Είχαμε και τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη σήμερα το πρωί στην έκθεση, οι οποίες ήταν κυριολεκτικά μια σταγόνα στον ωκεανό, για να μην πω ότι ήταν κοροϊδία. Ο κ. Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου για το μεγάλο ενεργειακό κόστος. Είπε ένα ποσοστό 10% αύξηση στη μείωση στη τιμή του ρεύματος, όταν οι εταιρείες ρεύματος έχουν βγάλει δισεκατομμύρια από την ρήτρα αναπροσαρμογής. Και ταυτόχρονα δεν αναφέρθηκε καθόλου στο κόστος των αγροεφοδίων. Η Ελλάδα είχε κάνει ρεκόρ στο κόστος λιπασμάτων στην Ευρώπη, όπως είχε κάνει και στα καύσιμα και στο ρεύμα. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επαρκής αγροτική πολιτική για να μπορέσει να στηρίξει και τον αγρότη και την παραγωγή, για να έχουν και οι καταναλωτές φθηνότερα τρόφιμα και γενικά να έχουν φθηνότερα προϊόντα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα σχεδιασμού και χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη επάρκεια στην πολιτική. Βλέπετε συνέχεια και συνειδητοποίηση των αγροτών. Δηλαδή, γιατί ακούσαμε τον κύριο Αυγενάκη χθες από τα γένεια της έκθεσης να λέει ότι δεν είναι μόνοι οι αγρότες. Τελικά είναι ή δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτοί οι οποίοι δεν είναι μόνοι είναι δύο εταιρείες καυσίμων, τρεις εταιρείες ρεύματος, τέσσερις. Γιατί κάποιοι άλλοι κερδίζουν από ό,τι φαίνεται από αυτή την κατάσταση. Πάντως σίγουρα όχι οι αγρότες. Σίγουρα όχι οι καταναλωτές στο τέλος. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ερημοποίησης από μια μεριά του εδάφους και ερήμωσης της Ηπέθρου. Και όλοι πληρώνουμε πολύ ψηλότερο κόστος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε. Δεν έχουμε επάρκεια. Εκεί βασίστηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φάμελο. Κοιτάξτε, από μια μεριά είναι το ενεργειακό κόστος, τα καύσιμα και στο ρεύμα. Από την άλλη μεριά είναι το κόστος των αγροεφοδίων. Μιλάμε δηλαδή για λιπάσματα, φάρμακα, τα οποία χρειάζονται οι αγρότες. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μεταφερόμενο κόστος αυτή τη φορά στους παραγωγούς και τελικά στους αγρότες. Υπάρχει και ένα ζήτημα της κοινής αγροπολιτικής. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε με επάρκεια την κοινή αγροτική πολιτική. Βλέπω και να γίνεται και ένα μπαλάκι των ευθυνών μεταξύ των υπουργών. Αναρωτιέμαι δηλαδή αν ο κύριος Αυγενάκης θα ρίχνει στον κύριο Λιβανό. Πάντως το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν ήταν εκεί. Άρα είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα στις επιδοτήσεις. Το είδαν όλοι οι αγρότες. Δεν ήρθαν οι ενισχύσεις όπως περίμεναν και υπήρχαν και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Τώρα λέει η κυβέρνηση εκ των υστέρων ότι θα το λύσει. Αλλά το θέμα είναι ότι το κόστος το έχουν δει ήδη οι αγρότες και τελικά το βλέπει και η παραγωγή της χώρας μας. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για σοβαρή πολιτική και όχι μόνο για επικοινωνιακά τεχνάσματα. Ξέρετε, όταν η πολιτική γίνεται σε επίπεδο εντυπώσεων και όχι σε επίπεδο ουσίας, τα προβλήματα μεγαλώνουν σε όλους τους τομείς. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο καταναλωτής που εισπράττει την ακρίβεια. Το κόστος τώρα το εισπράττουν όλοι. Και η βιοτεχνία και το εμπόριο και οι αγρότες, όλοι εισπράττουν το κόστος της κυβέρνησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Φάμελε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στο περίπτερο, Τζούλια, κυρίες και κύριοι, όπου υπάρχουν μεγάλες εγκαταστάσεις, εταιρείες φυσικά βιομηχανιών πάνω στο λίπασμα. Για παράδειγμα, βλέπουμε στο βάθος είναι και ο σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών λιπασμάτων, όπου προλίγου πραγματοποιήθηκε μάλιστα και μια ημερίδα παρουσία και εκπροσώπου του συνδέσμου, αντίστοιχου συνδέσμου της Ευρώπης. Συζητήθηκαν πολλά θέματα, κυρίως και για το λίπασμα και για το κομμάτι, αν θέλετε, της επόμενης μέρας, της πράσινης μετάβασης, να το πούμε ακόμη, και στο λίπασμα, όπως επίσης και στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής που αναφέρθηκε και ο υφυπουργός, ο κύριος Σταμενίδης. Βρισκόμαστε επίσης, όπως με αυτό το περίπτωρο, έχει ανοιχτό κόσμο, όπως βλέπετε, ακόμη και το
τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αρκετός κόσμος ο οποίος δίνει το παρόν. Σε λίγη ώρα, μάλιστα, στο περίπτερο το οποίο σας δείχνει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Χατζόγλου, θα πραγματοποιηθούν και εγγένεια. Είναι της εταιρείας Decagro, όπως βλέπουμε εδώ, εταιρεία λιπασματοβιομηχανίας, η οποία θα πραγματοποιήσει τα δικά της εγγένεια σε λίγο στο περίπτερο, τα οποία θα καλύψουμε και εμείς και με σχετικό ρεπορτάζ. Βλέπουμε αρκετός κόσμος, Τζούλια, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ακόμη υπάρχει εδώ. Κάνουμε εμείς την δική μας βόλτα. Είναι ότι υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι που έρχονται φέτος στην έκθεση Αγρότικα 2024, όχι μόνο πολιτικοί και τοπικοί φορείς από την Θεσσαλονίκη, αλλά και αρκετοί αγρότες. Είδαμε και την προηγούμενη σου σύνδεση στην εκπομπή αναλυτής με τον συνάδελφο τον Άγγελο Τζέλιο, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Έτσι ακριβώς, Τζούλια, να πούμε ότι γενικότερα η επισκεψιμότητα έχει σημειώσει ρεκόρ και για φέτος. Υπάρχει ενδιαφέρον, αρκετά μεγάλο μάλιστα. Είδαμε και το κομμάτι της επικοινωνίας που είχαμε. Δεν λείπουν βέβαια, και όπως άκουσαν τον κύριο Φάμελ νωρίτερα, και οι εντάσεις, το κομμάτι των αγροτικών κινητοποιήσεων, το οποίο υπάρχει, όπως το είδαμε και νωρίτερα. Το είδαμε το πρόγραμμα και χθες με σχετικό ρεπορτάζ. Υπήρξε κινητοποίηση των αγροτών με τα τρακτέρ στο κέντρο της πόλης. Πάντως, γενικότερα υπάρχει μια αυξημένη κίνηση στην φετινή Αγρότικα 2024, όπως βλέπετε. Αυτό μένει να φανεί βέβαια και στο κομμάτι των επιχειρήσεων, γιατί